Σήμερα έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα του Πελασγιακού και τη δικιά μας ομάδα την Αγία Παρασκευή. Πιστεύω ότι κρίθηκε το παιχνίδι στο γκολ. Υπήρχαν εκατέρωθεν ευκαιρίες. Σταθήκαμε τυχεροί στο τέλος. Παίξαμε πολύ ωραία. Κάναμε ωραίο συνδυασμό και βάλαμε ένα πολύ ωραίο γκολ. Θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί γκολ και στο πρώτο ημίχρονο όμως εμείς. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το πιο τυχερός κερδίζει. Συνεχίζουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Η ομάδα μας έχει από πέρυσι 23 παιχνίδια να χάσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά μπαίνουν μέσα στο γήπεδο να βγουν νικητές. Ο σκοπός αυτής της ομάδας είναι να βγάζουμε παιδιά από την Ακαδημία, όπως γίνεται και φέτος και πέρυσι. Περισσότερα παιδιά, μικρότεροι ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της ομάδας. Ελπίζω να πάμε και στη συνέχεια πάρα πολύ καλά. Θα ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του Πελασγιακού. Πάμε. Σήμερα έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί και εμείς, αλλά και η ομάδα του Πελασγιακού. Το παιχνίδι κρίθηκε στο γκολ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία την ομάδα του Πελασγιακού και θα τα αποδώσουμε στο δεύτερο γύρο. Να δώσω συγχαρητήρια στα δικά μας τα παιδιά που δώσανε το 100% όλοι. Πάλι όμως είχαμε ένα τραυματισμό και αυτά θέλουν να λείπουν από την ομάδα μας. Όσο μπορούμε δηλαδή να μην έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Θα ευχηθώ καλή συνέχεια στο Πελασγιακό και στη δικιά μου ομάδα. Σκύβουμε το κεφάλι, δουλεύουμε παιχνίδι με παιχνίδι και όπου φτάσουμε. Ήταν ένα αυθεντικό ντέρμπι για τον Όμιλο. Εκτιμώ ότι είχαμε τουλάχιστον μια ελαφρά υπεροχή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι η Αγία Παρασκευή δεν στάθηκε σε υψηλό επίπεδο. Το συμπέρασμα βγαίνει κυρίως και από την περισσότερη κατοχή που είχαμε, έστω και ελαφρά, και από τις περισσότερες κλασικές ευκαιρίες που είχαμε. Μας έλειψε τον γκολ για μια ακόμη φορά και αυτό μας τύχησε την απώλεια των πόντων που χρειαζόμαστε. Δεν θα χαρακτηρίσω σε καμία περίπτωση πάντως την νίκη της Αγίας Παρασκευής άδικη. Η αλήθεια είναι πως όποιος βάζει την μπάλα στα δίχτυα παίρνει και δίκαια τη νίκη. Σίγουρα η Αγία Παρασκευή θα πρωταγωνιστήσει και θα διεκδικήσει τον τίτλο. Έχει μια σοβαρή ομάδα συγκροτημένη, αποτέλεσμα της καλής δουλειάς που κάνει τουλάχιστον ο προπονητής και του ήθους που έχει ο προπονητής τους. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει και να φτάσουμε ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα που εκτιμούμε ότι εκεί ανήκουμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, πραγματικά έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια παρόλη την ήττα. Προσπάθησαν σκληρά, δεν ήρθε το γκολ. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο τέλος του αγώνα που έκρινε και το παιχνίδι. Καλή συνέχεια και στην ομάδα της Αγίας Παρασκευής. Πραγματικά δίκαια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται.